το μόνο πρόγραμμα που έχουν επιδείξει το τελευταίο διάστημα οι δίθεν επαναστάτες που πάμε είναι αυτό που βλέπετε σήμερα. Οι ύβριοι στραβουκισμοί, βίες επιθέσεις συναδέλφους, εργάτες, οι οποίοι ήρθαν να ασκήσουν το νόμιμο δημοκρατικό τους δικαίωμα να ψηφίσουν σε εκλογές. Δηλώνουμε ότι αυτό δεν θα περάσει και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε όσο γίνεται οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης του Εργατικού Κέντρου τις δημοκρατικές μας διαδικασίες. Το Κέντρο Κατερίνης, η απερχόμενη διοίκηση, το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης, κατά την προσφυλή της συνήθεια, αποφάσισε έτσι αυθαίρετα, παράνομα και σκόπιμα να αποκλείσει το ψηφοδέλτιο της Εργατικής Ταξικής Ενότητας, τους αντιπροσώπους που εκλέγονται νόμιμα, με όλα τα νόμιμα παραστατικά από το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, για να μπορούν να μαγειρέψουν και να κάνουν τις δικές τους αλχημίες. Είδατε και νωρίτερα ότι παρεμπόδισαν τραμπούκικα την είσοδο των εκλεγμένων συνδικαλιστών της Εργατικής Ταξικής Ενότητας, την είσοδο τους στο Εργατικό Κέντρο Κατερίνης για τις εργασίες του συνεδρίου που ξεκινούσαν σήμερα. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και το καταγγέλλουμε σαν Εργατική Ταξική Ενότητα στο λαό της Πιερίας και στην Εργατική Τάξη συνολικά. Καλησπέρα. Στολτίδης Λεωνίδας, μέλος εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και μέλος διοίκησης της ΓΕΣΕ. Θα μας πείτε λίγο τι έγινε σήμερα εδώ πέρα. Ευθέως, τα κουφάρια του συνδικαλιστικού κινήματος, αυτοί που υπονόμευσαν κάθε αγώνα των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς για τα κεντρικά ζητήματα της ασφάλισης, το δικαίωμα στην απεργία, υπονόμευσαν κάθε έννοια οργάνωσης των εργαζομένων σε κάθε χώρο και σε κάθε κλάδο, πάνε για μια συνέδριο παροδία αξιοποιώντας και το κράτος στο πλευρό τους, την αστυνομία, τις αστυνομικές δυνάμεις και τους εργοδότες που τους θέλουν με απόλυτη νόθα πλειοψηφία, ούτως ώστε να μην υπάρξει φωνή στους χώρους δουλειάς. Έχουν νιώσει και πολύ καλά κάνουν και φοβούνται την ανάσα του εργατικού ταξικού κινήματος, μαζικοποιείται, τους ενοχλεί αυτό και παίρνουν όλα τα μέτρα, ακόμα και με θεατρινισμούς και λιποθυμίες, να δημιουργήσουν κατάσταση τέτοια που να μην διεξαχθεί ένα συνέδριο που να αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, τους προβληματισμούς τους και να βγουν οι συσχετισμοί όπως ακριβώς έχουν πει οι εργαζόμενοι μέσα από τις αρχιερισίες του σωματείου. Ευχαριστώ πολύ.